Θα καλησπερίσουμε την διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, την κυρία Λένα Μπορμπουδάκη. Κυρία Μπορμπουδάκη, καλησπέρα σας. Κυρία Μπορμπουδάκη, θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Βλέπουμε ότι η Κρήτη, παρά την αύξηση των κρουσμάτων τα τελευταία 24 ώρα, έχει μια πολύ ελεγχόμενη κατάσταση όσον αφορά τις νοσηλίες και πολύ θετικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε διασωληνωμένους. Θέλω αυτό το σχόλιο για να πάμε στο σχεδιασμό από εδώ και πέρα. Ακριβώς αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την υγειονομική μας περιφέρεια είναι ότι έχουμε έναν μικρό αριθμό ασθενών που παραμένουν σε νοσηλεία στις νοσοκομειακές μας δομές και επίσης αυτό το οποίο είναι αισιόδοξο είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποιον ασθενή διασωληνωμένο σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Δείχνει η κλινική εικόνα των νοσηλευωμένων αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία μας ότι είναι αρκετά καλή. Ήδη σήμερα αργά το μεσημέρι είχαμε 3 εξιτήρια. Αυτή τη στιγμή γίνεται και το εξιτήριο του ενός από τους 2 ασθενείς που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Χανίων. Και σε συνεχή επικοινωνία που έχουμε και με τους διοικητές των νοσοκομείων και με τους γιατρούς, βλέπουμε να έχουμε μια καλή έκβαση της πορείας των νοσηλευωμένων στις νοσοκομειακές μας δομές. Αυτό δείχνει ότι και το σύστημα υγείας δεν επιβαρύνεται, αλλά αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι ότι η πορεία της υγείας των ασθενών βαίνει καλώς και παίρνουν εξιτήριο επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Σίγουρα πάντως, κυρία Μπορμπουδάκη, η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική από την εικόνα που είχαμε συνηθίσει όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων την περίοδο της καραντίνας. Θα σας πω λοιπόν ενδεικτικά από το δικό μας ρεπορτάζ ότι τα τελευταία 3-24 ώρα έχουμε 37 καταγεγραμμένα κρούσματα στην Κρήτη, ένας αριθμός που σίγουρα προβληματίζει. Η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων και του Ηρακλείου είναι οι δύο νομοί που έχουν έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα και επειδή κανείς δεν αφισβητεί ότι ο ιός έχει περάσει ελεγχόμενα στη διασπορά της Κρήτης, σας προβληματίζει από εδώ και πέρα μια πιθανή επιβάρυνση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στο νησί? Μας προβληματίζει κυρίως μια χαμηλή συμμόρφωση στα μέτρα ατομικής προστασίας που πιθανά να οδηγήσει σε μια επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Τι εννοώ με αυτό? Παρατηρούμε όντως μια επιβάρυνση τις τελευταίες ημέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και μια αύξηση στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είχαμε και την περίπτωση της Μεσαράς, όπου είναι η περιοχή σε επιτήρηση, μιλώ συνεχώς και με τον Δήμαρχο και με τους συναρμόδιους φορείς. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε μία αύξηση, αλλά όχι σε τέτοιο ποσοστό που να οδηγεί σε μία εστία και να μιλάμε για μία πιθανή διαφορετική, πιο αυστηρή διαχείριση μιας τοπικής κοινωνίας. Αυτό όμως που πρέπει να αποφύγουμε είναι, δεδομένου ότι παρατηρείται ότι έχει μειωθεί ο μέσος όρος ηλικίας των θετικών επιβεβαιωμένων πλέον περιστατικών, μας προβληματίζει διότι πολύ εύκολα μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να συγχρονιστούν μη εφαρμόζοντας τα μέτρα ατομικής προστασίας με σπαθείς ομάδες ή με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, όπου εκεί θα αντιμετωπίσουμε και τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας. Δηλαδή το σύστημα υγείας επιβαρύνεται κυρίως με ανθρώπους που έχουν κείμενα νοσήματα, που ανήκουν στις μεγαλύτερες ηλικίες όπου υπάρχει συνοσηρότητα ή ευπαθείς ομάδες όπου πιθανά να χρήζουν νοσηλείας είτε σε απλή κλινική είτε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Οφείλουμε βεβαίως, κυρία Μπορμπουδάκη, να στείλουμε και ένα μήνυμα, γιατί πάρα πολλές φορές οι κάτοικοι των 4 νομών της Κρήτης λειτουργούν με τη λογική «σήμερα δεν έχουμε στο Ρέθυμνο, έχουν μόνο στα Χανιά». Δεν είναι αλόβητος κανείς, είμαστε ένα νησί με ανοιχτούς δρόμους, με ελεύθερες μετακινήσεις. Άρα νομίζω ότι οποιοδήποτε κρούσμα καταγράφεται σε κάθε γωνιά της Κρήτης, είτε είναι 15 στο Ηράκλειο, 10 στα Χανιά, καθ' όλους τους άλλους δύο νομούς, το πρόβλημα είναι ενιαίο. Άρα και η λήψη των μέτρων, αλλά και η αυτοπροστασία μας πρέπει να είναι ενιαία. Ακριβώς, πρέπει να είναι ενιαία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, και καθολική.
Είπατε σωστά ότι έχουμε μια εύκολη μετακίνηση στο νησί της Κρήτης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει φυσικασμός σε κανέναν νομό της υγειονομικής μας περιφέρειας, της περιφέρειας Κρήτης, γιατί είναι πολύ εύκολο να υπάρξει μετάδοση του ιού. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας αναφέραμε ότι αυτό το οποίο μας προβληματίζει είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος ιός έχει υψηλή μεταδοτικότητα, άρα πολύ γρήγορα μπορεί να έχουμε διασπορά αυτού. Είναι πολύ σημαντικό και το αναφέρουμε συνεχώς από την πρώτη στιγμή διαχείρισης της πανδημίας να ακολουθούμε πιστά το τρίπτυχο των μέτρων, δηλαδή συχνό πλύσιμο των χεριών, κοινωνική αποστασιοποίηση και καθολική χρήση μάσκας, και αυτό γιατί διασφαλίζει και εμάς και τους συνανθρώπους μας. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει φυσικασμός ούτε στο νομό Λασιθίου που βλέπουμε ότι η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση Βεβαίως. Με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων, αλλά ούτε και στο νομό Ρεθύμνου. Η εικόνα και η κατάσταση μπορεί εύκολα να ανατραπεί και πρέπει αυτό το οποίο κερδίσαμε όλους τους προηγούμενους μήνες να το διασφαλίσουμε στο νησί μας. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ποιος είναι ο αριθμός που μπορεί να κινητοποιήσει και αν υπάρχει και ένα σχέδιο επέκτασης των μέτρων στην Κρήτη? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Κρήτη διαθέτει ένα συγκεκριμένο αριθμό μονάδων. Θετικό το γεγονός ότι δεν νοσηλεύεται κανείς σε αυτές τις μονάδες, στις ΜΕΘ. Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός κρεβατιών στις κλινικές COVID σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Ποιος είναι ο αριθμός που τη διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης θα την προβληματίσει? Κοιτάξτε, επειδή σήμερα έχουμε 11 ενεργείς κλίνες κορονοϊό στα νοσοκομεία μας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Όσο και σε συνεχή επικοινωνία και με τους λοιμοξιολόγους, εάν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα έναν αριθμό όπου θα οδηγήσει σε νοσηλείες σε μονάδα εντατικής θεραπείας πιθανά 10, αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει πολύ σημασία ο χρόνος, είναι το οποίο θα μας προβληματίσει και θα πρέπει να δούμε αν θα προχωρήσουμε και πώς στο δεύτερο στάδιο της διαχείρισης, στο οποίο όμως είμαστε έτοιμοι από πολύ νωρίς. Το οποίο έχουμε δεύτερο στάδιο τι λέει, δηλαδή διπλασιασμό των κρεβατιών στις ΜΕΘ του νησιού, γιατί ακριβώς, η Κρήτη δεν καλύπτει μόνο την περιφέρεια Κρήτης, γνωρίζουμε, έχουμε δει και περιστατικά κορονοϊού από τα Δωδεκάνησα ή από τις Κυκλάδες. Ακριβώς. Ο σχεδιασμός λέει από 11 κλίνες μέσα σε μερικές ώρες φτάνουμε στις 23 και μέσα σε μία ημέρα μπορούμε να φτάσουμε και τις 55. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να το κάνουμε αυτό βεβαίως. Και εμείς ευχή όλων είναι. Εμείς πάντα αναφερόμαστε σε μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί σε απλές κλίνες σε COVID αυτή τη στιγμή έχουμε 183 στα νοσοκομεία μας όπου μπορούν να φτάσουν στις 322, όπως προανέφερα, ευχή όλων είναι να μην φτάσουμε στο σημείο να χρησιμοποιηθούν αυτές οι κλίνες. Κυρία Μπορμπουδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη σε όλους.